σάντουιτς την πρώτα απ' όλα. Και αυτά από μένα. Τι μπουστάρισμα είναι αυτό! Με το νέο Bed Builder Boost θα πάθεις Novibet. Γιατί αυξάνεις την απόδοση του Bed Builder έως και 30%. Χαίρετε φίλες και φίλοι, εδώ από το Κάρβουνο, όπου σε πολύ λίγο Toronto Raptors και Athens Sniffers θα κάνουν την πρεμιέρα του Development 2 League. Νέο ξεκίνημα σε αυτή τη νέα σεζόν για αυτές τις δύο ομάδες. Από τη μία η Toronto Raptors, μια κλασική δύναμη στο μπασκετάκι, έδρας τους Athens Sniffers, οι οποίοι κάνουν απόψε τον ντεμπούτο τους στην διοργάνωση. Τους καλωσορίζουμε κιόλας στο μπασκετάκι. Ξεκίνησε το μάτς με τους σημερινούς φιλοξενούμενους να έχουν την πρώτη κατοχή. Ο Κιούκας θα γίνει το λάθος από τον Τενεκίδη. Έκλεισαν οι Raptors, φεύγουν γρήγορα στον εφνιδιασμό. Δεν μπορεί να κατοχήσει ο Κουλούρης. Παίρνουν το κέντρο οι άσπροι, οι οποίοι ξεκινούν με καλό γερο Κιούκα, Δαμιανό, Τενεκίδη και Φάνη, Τενεκίδη και Πέπα. Αυτή είναι η πεντάδα τους και θα έρθει και το πρώτο καλάθι. Ανοίγουν το σκορ λοιπόν οι άσπροι για το 2-0. Άσχετη προσπάθεια από τον Μπελάλη. Υπάρχει φάουλ στην συνέχεια. Μετράει το καλάθι κανονικά, δεν υπάρχει φάουλ. Διαιτές είπαν ότι μετράει το καλάθι τελικά, γιατί κάποιος τράβηξε το διχτάκι. 2-2 λοιπόν για τους φιλοξενούμενους τώρα η μπάλα, ενώ οι Toronto Raptors ξεκινούν με Βασιλακόπουλο, Κατή, Μπελάλη, Κουλούρη και Σαπικά. Σκιαρικά το παιχνίδι 4-2 πλέον. Κουλούρης άφησε έξω στον Σκιαπκά, ο οποίος θα στοχίσει. Κουλούρης ψηλότερα, θα χάσει την μπάλα από τα χέρια του. Καλόγερος, μπάλα κατέληξε στον Τενεκίδη, από κοντά θα στοχίσει. Μπελάλης ηρεμεί το παιχνίδι και η μπάλα πάει στα χέρια του Σκιαπκά. Ένα ανάποδο λέει από όχι καλό. Μπελάλης από κοντά βρίσκει σίδερο. Συγκρούστηκαν οι δύο παίχτες των Raptors. Έχουμε πόδι. Η μπάλα περνάει στα χέρια των φιλοξενούμενων. Καλόγερος. Πάει όλο το δρόμο μόνος του. Τα χαλάει στο τελείωμα. Μένει ευκαιρία εδώ για τους άσπρους. Κουλούρης θέλει να τρέξει. Πάει σε αυτό το post, θα πετύχει το καλάθι, θα πάρει και το φάουλ. Τέσσερα πέντε. Θα εκτελέσει τώρα και την βολή, θα τη βάλει και αυτή. Το 4-6. Καλόγερος Κιούκας. Θα γίνει ακόμα ένα κλέψο από τους Raptors. Κιούκας, αυτός θα τελειώσει τώρα τον εφηδιασμό για το 4-8. Μεταλλεύονται στις καλές αμυνές τους οι Raptors. Φεύγουν σαν ανοιχτό γήπεδο και πάνε πλέον σε double score. Και πάλι θα κλέψουν. Σκιαπκά στα αριστερά, επιστρέφουν τρεις παίκτες τώρα των Sniffers. Με πίεση πάνω το Σκιαπκάς, θα πετύχει και πάλι το καλάθι. Στο σύν 6 πλέον οι Toronto Raptors. 6-10 και 4-10, με συγχωρείτε. Καλόγερος Κιούκας, είδε τις επιλογές του, άφησε στον Φάνη Τενεκίδη.
Έτερο Στενεκίδη θα εκτελέσει. Ο Δαμιανός για το 7-10. Με το δεξί τώρα ο Μπελάλης. Αστοχή και η επόμενη προσπάθεια. Φενεκίδης. Αστοχή προσπάθεια από κοντά. Κυροκουλούρης. Σιαπκάς. Ένα τρίποντο από την κορυφή, όχι καλό. Μπελάλης προσποιείται, θα δεχτεί την τάπα. Και κλέβουν τώρα οι Sniffers. Ο Κιούκας είδε την πάσα, θα την κάνει αυτή στην συνέχεια. Ο Νικίδης, όχι με συγχωρείτε, καλό γερός. Γύρισε, αστόχησε. Ο Ιουνίδης. Μπαλά. Και πάλι για τους Sniffers. Άντε, 4-38 ακόμα για το φινάλε της πρώτης περίοδου. Πέπας είναι στην γωνία. Πάσα έξω στον Καλόγερο. Είδα αυτό τον Τενεκίδη, μια σκαστή πάσα έξυπνη για τον Πέπα, κλείστηκε από 2. Βρήκε όμως και αυτό τον Κιούκα. Προσπάθησε και στην καρδιά της αντίπαλης ρακέτας. Μείνει μόνος του ο Τενεκίδης, είδε ότι δεν πατάει γραμμή. Ας το έξω όμως το σουτ. Σιαπκάς. Μπράβο. 9-10. Υπερθυμίζω το σκορ. Ο Ζουνίδης δεν είχε το ρολόι. Έτσι θα δούμε, είναι η μπάλα στα χέρια και θα περάσει ένα εκμετάλλευτη αυτή η επίθεση για τους Raptors. Συνέχεια με Καλόγερο για τους φιλοξενούμενους. Ένα τρίποντο, το ήθελε, το πήρε και το έβαλε. 9-13. Είχε αυτοπεποίθηση στο σούτ του. Στο συν 4 πλέον η Athens Sniffers. Ο Ζουνίδης παίζει με πλάτη. Γυρίζει, εξαιρετική η πάσα του με τη βοήθεια του ταμπλό. Προσπάθησε εκεί ο Βασιλακόπουλος, δεν τα κατάφερε. Πέπας, αφήσε έξω. Πάσα στο πλάι. Κύριο Τενεκίδης, έπαιξε με τον Δαμιανό. 8 δευτερόλεπτα για την επίθεση των Άσπρων. Παρενέβη, αλλά δεν ολοκλήρωσε το κλέψιμο Σιαπκά. Σας το φωτοσούτ στη συνέχεια. Και τώρα ο Ζουνίδης αφήνει στον Σιαπκά. 2-1-2-1. Επιστρέφουν ωστόσο κι άλλοι υπέρχε στην άμυνα. Παίρνουν οι Άσπροι. Ο Πέπας τρέχει. Θα κάνει βήματα. Λέει και με τον ρέφερι. Ενώ ετοιμάζονται για αλλαγές τώρα οι δύο ομάδες. Ο Μπουρμπόν παίρνει στο μάτς για τους γηπεδούχους. Ενώ από την άλλη έχουμε τον Μόρφο Γλου στην πεντάδα των φιλοξενουμενών. Σιαπκάς. Άσε στον Κατή. Και πήρε και πάλι ο Σιαπκάς, θα λιωθεί η προσπάθειά του. Κρατούν οι Raptors, ζητάει ο Μπουρμπόν, σε αυτόν θα πάει μπαλά. Πολύ ωραία η πάσα του, εξαιρετική ασίστ. Ο Σιαπκάς τον δείχνει κιόλας. 11-13. Λίγο πριν μπούμε στο τελευταίο δίλεπτο της πρώτης περίοδου. Πεπάς.
Πενεκίδης. Πάρει και πάλι ο Δαμιανός, ένα σούτ εκτός ισορροπίας. Αναπηδάει μπάλα και φεύγει εκτός. Κούσκος. Μπουρμπόν έχει πάρει θέση μπροστά από τον αντίπαλό του. Προσπαθεί ο Κούσκος να τον βρει, θα τα καταφέρει. Σηκώνεται για δύο, ο Μπουρμπόν και εκτελεί. Ισοφαρίζει κιόλας για το 13-13. Βρίσκει το εύστοχο σουτ. Ένα σεφνιδιασμός εδώ για τους γηπεδούχους. 45 δεύτερα ακόμα. Πάσα έξω, άστοχο το τρίποντο. Πιέζεται, θα χάσει τελικά ο Μένεγος και θα κάνει και πόδι. Λάθος εδώ. Από τους Raptors, 14 λεπτά για τους άσπρους. Νέο πόδι. Συνέχεια με Τενεκίδη, απόκληση 5 δευτερολέπτων στα 2 χρονόμετρα. Γυρίζει αστοχή στην προσπάθεια του, 6 δευτερολέπτα, 5 Μπουρμπόν, 4-3, θα εκτελέσει για 2, βρίσκει σίδερο και έτσι τελειώνει η πρώτη περίοδος. Επιστροφή εδώ στο Κάρβουνο, όπου ξεκίνησε μόλις και η δεύτερη περίοδος, που βρίσκει τους Πουρόντο Ράπτορς στο πιν 4-17-13, δείχνει ο φωτεινός πίνακας. Μπουρμπόν κάνει ένα βηματάκι πίσω για να εκτελέσει για 3. 20-13 είναι κάτι που ξέρει να το κάνει πολύ καλά αυτός ο συγκεκριμένος παίκτης, ο οποίος ενισχύει φέτος τους Πουρόντο. Θα πάει στη γωνία, εκεί όπου είναι ο Μόρφο που έχει πατήσει γραμμή όμως. Πήγε εκεί να στηθεί για το σούτ, αλλά το πόδι του ήταν εκτός θέσης. Έτσι κατοχή και πάλι στους γηπεδούχους με τον Κούσκο να κατεβάζει. Μπουρμπόν βγήκε στην κορυφή, έπαιξε με τον Κατή, γυρίζει αυτός με το δεξί, πολύ απλά. 22-13. Το συν 9, η γηπεδούχη, η μεγαλύτερη διαφορά που έχουμε δει μέχρι στιγμής. Λέπουρας θέλει να βρει ένα σούτ από μακριά, στοχή. Κουσκός. Γυρίζει, σηκώνει το βλέμμα του, η πάσα δεν θα περάσει για τον Μπουρμπόν. Την κατάλαβε και έκλεψε ο Μόρφογλου. Υπάρχει φάουλ τώρα από τον Σουλτάτη. Όχι, τώρα είναι ο Κούσκος, μπερδεύτηκα με τους παίκτες που δεν έχουν εμφάνιση. Αυτός με την πράσινη είναι ο Μπότσας, αν δεν κάνω λάθος, που έχει το 10 κιόλας στο σορτσάκι. Να συγχωρέσουν για το λάθος μου, γίνονται όμως για αυτά. Θα ολοκληρωθεί το κλέψιμο με τον Κούσκο να γραπώνει την μπάλα, θα κάνει όμως και αυτό το νέο λάθος.
Ένα σουτ για δύο πόντους από τον καλό γύρο, δεν βρήκε στόχο. Υπάρχει όμως το από τον Πέπα, με συγχωρείτε. Υπάρχει όμως καλάθι στην συνέχεια για το 22-15. Φάουλ τώρα από τον Φάνη Τενεκίδη. Φουτσινός τώρα στο μάτς, θα περάσει στην θέση του Μενεγού για τους Toronto Raptors. Και ο Μπουρμπόν θα επαναφέρει. Ζήσε και πήρε ο Σουλτάτης, τώρα εμπαλέφθηκε στον Μπότσα. Πάει από τα αριστερά. Πλησίασε στην αντίπαλη ρακέτα, πολέξω με ένα χέρια μπροστά του. Σουλτάτης στα 9. Μπουρμπόν, παίρνει τον αριστερό διάδρομο. Δεν είναι φτωχή, μάχες για την διεκδίκηση της μπάλας, καθαρίζει ο Μόρφογλου. Μια σκαστή πάσα βρίσκει τον Κιούκα, θα κοπεί. Θέλουν να βγουν γρήγορα στην επίθεση οι Raptors. Δεν έκανε καλή υποδοχή όμως ο Κουσκός. Και στη συνέχεια χτύπησαν γρήγορα με τον Πέπα οι Sniffers για το 22-17. Και έχουμε και διακοπή τώρα για time out. Συνέχεια στην αναμέτρηση μετά τη διακοπή για το time out. Μπουρμπόν. Νέο λάθος από τους Raptors. Πήρε ο Φάνης Τενεκίδης. Παρακινδυνευμένη πάσα του, θα κλέψουν τελικά με τον Κούσκο οι γηπεδούχοι. Και τώρα Μπουρμπόν έχει επιλογή για πάσα στον Μπότσα. Αυτός θα τελειώσει τη φάση, αλλά όχι με επιτυχία. Μορφογλου. Ένα τρίποδο τώρα από τον Φάνη Τενεκίδη. Δεν βρίσκουν στόχο οι Sniffers. Μπουρμπόν μακρινή πάσα, την πήρε ο Μπότσας. Υπάρχει φάουλ. Το έχει κάνει ο Κιούκας. Και έχουμε βολές για τον Μπότσα. Πάμε η πρώτη. Χαμένη και η δεύτερη, πάλι στημένη όμως θα καταλήξει στα χέρια του. Αλλά θα στοχίσει και στην συνέχεια. Τενεκίδης. Πέρασε ο Μόρφογλου, κόπηκε. Πάσα για τον Πέπα, ο οποίος θα γυρίσει με το δεξί. Βρίσκει σίδερο. Μπουρμπόν θα πάρει 6,5 λεπτά ακόμα για το ημίχρονο. Το σκόρ υπερθυμίζω το 22-17 υπέρ των Toronto Raptors. Μπουρμπόν έμεινε με τον Τενεκίδη και βρήκε την πάσα για τον Βουτσινό. Εκείνος είχε πάρει καλή θέση από τον αντίπαλό του και κέρδισε και το φάουλ. Θα τον στείλει τώρα στην γραμμή για δύο βολές. Ενώ Σκιάπκας με συγχωρείτε, έχει επιστρέψει το μάτς για τους γηπεδούχους. Ακόμα μια χαμένη βολή. Χαμένη και η δεύτερη, 0-2. Πέπας. Τενεκίδης. Πίστηκε καλά, άφησε στον Μόρφογλου για να πάρει αυτός ένα σούτ από τις 45 μοίρες. Όχι καλό. Λοιπόν, τον Σουλτάτη. Κιάπκας βλέπει τις επιλογές του. Πήγε βοήθεια κοντά του Μπουρμπόν. Γυρίζει ωραία, εξαιρετική πάσα, Σουλτάτης δίνει ύψος. Δεν θα φτάσει όμως η μπάλα στο Στεφάνη. Μόρφογλου ρίχνει ταχύτητα να πάνε σε οργανωμένη η επίθεση Athens Sniffers. Πέπας και πάλι Μόρφογλου. Πέρασε, ωραία η πάσα για τον Τενεκίδη, θα την αξιοποιήσει εκείνος. 22-19. Μειώνουν πλέον στους 3. Της. Μπουρμπόν
Βρήκε με πάσα τον Ζουνίδη, σκοράρει εκείνος, θα πάρει και το φάουλ. Και κολλάει για την ομάδα του, η οποία επιθετικά είχε κολλήσει κάπως. 24-19 πλέον, με τους φιλοξενούμενους νωρίτερα να έχουν φτιάξει ένα σέρι. 0-6. Έστωχη και η βολή. 25-19. Και την εκείνη τώρα κατεβάζει Μόρφογλου. Καλή άμυνα από το Σουλτάτη, όχι και τόσο καλή βασικά, γιατί υπάρχει στήριγμα για φάουλ. Και στην κορυφή ο Μόρφογλου. Τον κλείνει καλά όμως ο Σουλτάτης. Τενεκίδης για δύο, δεν μπαίνει το καλάθι. Ο Ζουνίδης δυσκολεύεται, κρατάει ο Σιαπκάς, του δίνει ξανά. Πιέσει ψηλά τώρα από τους άσπρους, η οποία σπάει με, με τη μακρινή πάσα για τον Μπουρμπόν, ο οποίος θα πάει με φορά προς τα μέσα. Μάζεψε ο Σουλτάτης στον αέρα, κρατάει στην επίθεση τους Raptors. Σιαπκάς με χώρο. Μπελάλης, τρίποντο του Μπουρμπόν στα 4 δευτερόλεπτα, σε καλύτερη θέση ο Ζουνίδης, θα μαζέψει το σκουπίδι, θα αφήσει πάλι στο καλάθι και πάλι ο ίδιος δίνει τη λύση για το 27-19. Πάνη Στενικίδης, δυσκολεύεται στην υποδοχή ο Πέπας. Στενικίδης, θα πάρει το φάουλ. Ενώ ζητάει αλλαγή ο Σουλτάτης. Μάλλον έχει κουραστεί. Ένα μακρινό τρίποντο. Αλλά θα προετήσει από τον Δαμιανό Τενεκίδη. Σιαπκάς. Λίγη τον Μπουρμπόν, παίζει κατευθείαν με τον Μπελαλή. Κοντρά σε δύο αντιπάλους θα πάει εκείνος, δεν μπορεί να τον σταματήσει κανείς. 29. 19 στο σύν 10 πλέον και κουρώνει το Raptors. Μόρφογλου. Πέπας για 2. Έβαλε λίγο παραπάνω δύναμη Μπουρμπόν. Πατάει Γκάζι. Μόνος θα τελειώσει τη φάση με το ένα χέρι. 31-19. Και της δεύτερης περίοδου ανεβάζουν την απόδοση τους οι Toronto Raptors. Παίζουν πολύ καλές άμυνες, μεταλλεύονται και το ανοιχτό γήπεδο και έχουν βρεθεί πλέον στο σύν 12. Είναι και η μεγαλύτερη διαφορά που έχουμε δει, ενώ έχουμε και διακοπή για time out. Συνέχεια στο μάτς. Καλό γερός άφησε στον Μόρφογλου. Ένα δευτερόλεπτο, δεν είχε δει το χρόνο ο Μόρφογλου. Δεν καταλάβαινε ότι ολοκληρωνόταν. Θα κλέψει όμως εδώ ο Τενεκίδης. Προλάβε ο Κιουκάς. Με συγχωρείτε, ο καλό γερός ήταν. Ο οποίος θα πάρει τώρα κιόλας. 10 δευτερά για την επίθεση. Μόρφογλου. Υπάρχει φάουλ. Το σου κάνει ο Κουλουρίς. Πάνω στον Μόρφογλου. Αστοχή στην πρώτη. Πάμε στη δεύτερη. Θέλει τώρα για την τρίτη. Θα την χάσει και αυτή. Μπελάλης, είναι στον Κουλούρη.
Μπουρμπόν έχει βρεθεί ξεχασμένος εκεί κοντά στην αντίπαλη ρακέτα και θα εκτελέσει σαν σε προπόνηση για το 33-19. Ρεκίδης. Καλό γερος του Άναχνη την πάσα, Μπελάλης είναι εκεί για να την σταματήσει και ο Μπουλούρης ξεχύνεται ίσα ίσα που δεν έφτασε να καρφώσει. 35-19. Λίγο ακόμα ήθελε και θα κάρφωνε. Αυτό το φάξαν και από τον πάγκο και δεν κάρφωσε. 1-48 ακόμα για την Ανάπαυλα. Με τους πρώτες αυτούς να πρωταγωνιστούν σε αυτή την δεύτερη περίοδο. Ήρθε το καλάθι μετά από ώρα. Και για τους Sniffers μειώνουν. Ο Μπουρμπόν έτρεξε και πρόλαβε. 35-21 πλέον. Μπελαλής με το δεξί θα κοπεί. Επιμένει ο ίδιος. 5 δευτερόλεπτα ακόμα για την επίθεση και δεύτερη τάπα. Επιμένει, συνεχίζει. Ούτε τώρα. Τα έβαλε εκεί με δυνατά κορνιά. Πήρε ο Μπουρμπόν. Και τώρα ο Κουλούρης. Και πάλι θα φύγει στον εφνιδιασμό. 37-21. Πέπας. Θα κάνει βήματα. Η διαφορά στους 16 πλέον. 36 δευτερόλεπτα ακόμα για να ολοκληρωθεί και η δεύτερη περίοδος. Πουλούρης. Πήρε και πάλι. Πάει μπροστά μέσα με φόρα και θα δεχτεί το φάουλ. Πουλούρης ο οποίος δίνει αρκετή ενέργεια στους Raptors. Δεν διστάζει να πάει κατά μέτωπο και να βρεθεί τώρα στην γραμμή των βολών. Θα βρει σίδερο τόσο στην πρώτη. Έξω και η δεύτερη. Μπουρμπόν, μία επίθεση 17 δευτερόλεπτων τώρα για τους Raptors. Μπερδεύτηκε όμως ο Μένεγος και χάσαν έτσι οι γηπεδούχοι και αφήνει μία τελευταία ευκαιρία στους Sniffers. Μόρφο γουλ από τη γωνία, στοχή. 37-24. Μπουρμπόν, θα πει στον Κουλούρη, δεν ξέρω αν πρόλαβε η μπάλα. Στο πάνω μέρος του ταμπλό και φινάλι λοιπόν και στη δεύτερη περίοδο με το σκορ να δείχνει 37-24. Για να ξεκινήσει και η τρίτη περίοδος, η οποία βρίσκει στην επίθεση τους Athens Sniffers. Τον καλόγερο να ψάχνει επιλογές. Στην κορυφή ο Λέπουρας, Μόρφογλου, στα 5 δευτερόλεπτα. Ένα σούτ για 2 πόντους, όχι καλό όμως από τον Κιούκα. Λούρης. Ανοίγει και πάλι ταχύτητα. Έτσι με τον Κατή. Γυρίζει εκείνος με το δεξί χέρι, θα στοχίσει. Μορφόγλου. Καλόγερος. Έκανε την κίνηση και πήρε και πάλι ο Μορφόγλου. Πάει από τα αριστερά, ωραία προσπάθεια, όχι καλό το τελείωμα. Πέπας μαζεύει. Θα κλέψει όμως. Στην συνέχεια ο Μένεγος. Κατής. Βασιλακόπουλος. Μένεγος έχει βγει στα δεξιά, πολύ δυνατή η πάσα, πέρασε ανάμεσα από τα χέρια του Κατή η μπάλα. Κατοχή παραμένει για τους Πουρόντο.
Φλακόπουλος, βρήκε τον Κούσκο. Κατής θα πάρει αν και με δυσκολία. Κουλούρης 3-2-1. Στη λήξη του χρόνου της επίθεσης δεν έχει βρει Στεφάνη μπάλα και ολοκληρώνεται έτσι και αυτή η επίθεση για τους Κούλοντο Ράπτορς χωρίς κάτι καλό. 37-24 παραμένει το σκορ. Πέπας. Καλογερός. Μόρφογλου και τώρα Κιούκας. Μόρφογλου θα το πάρει από την κορυφή. Το βάζει κιόλας, υπάρχει και φάουλ. Ή όχι. Να δούμε. Μετράει πάντως κανονικά το καλά στο φάουλ. Έχει γίνει μακριά από την μπαλά. Τους Raptors αστοχό. Έχει χώρο για να τρέξει ο Πέπας, έρχεται ταχύτητα, αφήνει στον Μόρφογλου. Πέπας από την κορυφή, ολομόναχος έμεινε. Δεν αξιοποιεί την ευκαιρία του κρατούν ωστόσο οι άσπροι. Πέρασε η πάσα. Βρίσκεται σε δύσκολη θέση όμως και ο Πέπας. Δεν μπορούσε να εκτελέσει. Λέπουρα στη λήξη του χρόνου. Ένα πολύ δύσκολο σουτ. Παραμένει το 37-27. Βασιλακόπουλος, Πυροκούσκος. Γυρίζει ο Μένεγος, έκανε ωραία κίνηση, το τελείωμα δεν ήταν εξίσου καλό. Πέπας, έρθει πάνω του και τον σταματάει με ένα φάουλ. Ο Βασιλακόπουλος. Νέα πρόσωπα τώρα στην πεντάδα των Πουρόντο, Μπουρμπών, Μπελάλης, Σουτάτης και Ουζουνίδης. Πέρασαν στο μάτς, όπως και ο Σιαυκάς. Αλλάξε όλη η πεντάδα των γηπεδούχων. Μόρφογλου. Πέρασε η πάσα. Στάθηκε άτυχος όμως την εξέλιξη της φάσης ο Λέπουρας. Σιαυκάς. Ζουνίδης έπαιξε με τον Μπελάλη. Αυτός βρέθηκε κοντά στην ρακέτα. Το έχασε, δεν προλάβει και την μπάλα πριν περάσει αυτός. Και συνέχεια τώρα με τον Πέπα. Λεπουράς. Μορφογλου προσποιείται. Ωραία πάσα του για τον Πέπα. Μπαίνει με δύναμη, έδωσε ύψος για να αποφύγει την άμυνα του Μπουρμπών. Δεν κατάφερε κάτι. Και συνέχεια με τον Σιαυκά. Είναι στον Ουζουνίδη εκείνος. Σουλτάτης παίζει με τον Μπουρμπών. Κάνει βήματα εδώ ο Ουζουνίδης. Δεν καταλαβαίνει και ο ίδιος. Καλογερός, Κιούκας με συγχωρείτε, Λέπουρας, με ρίσκο η πάσα του, δεν ήταν και η καλύτερη. Σιαυκάς. Ωραία η πάσα για τον Σουλτάτη. Πήρε ο Μπουρμπών, ένα βήμα πίσω, εκτελεί. Μαζεύει ο Σιαυκάς, πήρε το μακρινό rebound.
Ναι, ευκαιρία με Σουλτάτη, αυτή θα καταλήξει τον στόχο. 39-27. Διαφορά παραμένει σε διψήφιο υπέρ των γηπέδου Χολ. Μορφόγλου μένει πίσω από τη γραμμή του τριπόντου. Δεν θα βρει όμως το καλάθι. Ο Μπελάλης αφήνει στον Ουζουμίδη με ωραίο στυλ. Προσφέρει σειρά του στον Σιαπκά. Μετά της απειλή, ανάποδο λέει up. Πολύ ωραίο καλάθι για το 41-27. Δεύτερη συνεχόμενη αυτή την προσπάθεια από τον ίδιο. Ποιος ανεβάζει τη διαφορά πλέον στους 14. Ενώ μπήκαμε στο τελευταίο 5 λεπτό της δεύτερης περίοδου. Μορφογλου. Πήγε τώρα στην αριστερή πλευρά ο Τσούκας, εκτέλεσε ο Καλόγερος, τους μπερδεύω αυτούς δύο σήμερα, δεν ξέρω τι έχω πάθει. 41-29. Διαχείρος Καλόγερου. Είχε το δίποντο. Μπουρμπον. Το άφησαν το σουτ, δεν το πλήρωσαν οι Sniffers. Και πάλι μπαλά στα δικά του χέρια. Θέλει να πλησιάσει αυτή τη φορά, δυσκολεύεται να κρατήσει. Αφήσει τον Σιαπκά και αυτός από την κορυφή θα το χάσει επίσης. Πατώντας τη γραμμή ο Μπελάλης. 43-29. Το γνωρίζει για την αποθέωση. Πέπας. Ένα γρήγορο τρίποντο, όχι καλό. Και η προσπάθειά του καταλήγει έρμπολ. Δαμιάνος και Φάνη Στενεκίδης θα επιστρέψει στο μάτς για λογαριασμό των φιλοξενούμενων, ενώ από την άλλη έχουμε τον Βουτσινό και πάλι στο παρκέ. Έχουν μείνει με 4 τώρα οι Raptors, ο Σιαπκάς μπερδεύτηκε και βγήκε. Επέστρεψε τώρα και πάλι εντός γραμμών και δίνει και συνέχεια στο μάτς. Μουτσινός, Ουζουνίδης με συγχωρείτε. Σουλτάτης έκανε την κίνηση και σηκώνεται για να εκτελέσει. 45-29. Σουλτάτης καθοριστικός στην τρίτη περίοδο. Πήρε πάνω του αρκετές προσπάθειες επιθετικά. Δενεκίδης έκανε μια πάσα η οποία την είχε καταλάβει και ο Βουτσινός. Στο συγκατοχή παραμένει στα χέρια των Αστρών. Δαμιανός Τενεκίδης και πάλι είχε ρίσκο η προσπάθειά του, αλλά βρέθηκε για να πάρει ο Κίκας και να αφήσει την μπάλα στο καλάθι. Για το 45-31. Μπουρμπον κατευθείαν θα σηκωθεί, αστοχή. Πέπας περνάει. Συνεχίζει ο ίδιος με την μπάλα στα δικά του χέρια. Φάνη Στενεκίδης, μπάλα καταλήγει στην γωνία. Τρίποντο αμαρκάριστο. Μόρφογλου εκτελεί για το 45-34. Και έχουμε time out. Συνέχεια μετά το time out. Με κάτι λιγότερο από 3 λεπτά να απομένω ακόμα για να αφήσουμε πίσω μας και την τρίτη περίοδο. 45-34 τώρα το σκορ με τον Μπουρμπον να αφήνει στον Βουτσινό. Ακούμπησε κάποιος από τους φιλοξενούμενους, όπως λένε οι διαιτητές. Έτσι κατοχή είναι και πάλι για τους γιγαντούχους. Βασιλιακόπουλος έχει υπάρξει επιθετικό φάουλ. Και έτσι πάνε σε θέση επίθεση τώρα οι Sniffers. Τενεκίδης. Πέρασε ανάμεσα από δύο, εκτέλεσε ο ίδιος, βρέθηκε στο παρκέ, δεν υπήρξε κάποιο στήριγμα. Τενεκίδης αφήνει στον Μόρφογλου, 9 δευτερόλεπτα. Μόρφογλου κρατά. Θέλει να βρει λίγο χώρο, Πέπας θα πάρει το σουτ και θα ευστοχίσει. 45-36 μετά από αρκετή ώρα, η διαφορά πέφτει πλέον σε μονοψήφιο και στους 9 συγκεκριμένα. Κουλούρης έπαιξε με τον Μπότσα. Πάλι θα πάρει ο Κουλούρης. Πάει από τα αριστερά. Χάλασε όμως εκεί την εκτέλεση. Σε επαφή σας τέχισε. Χάνονται και αυτά. Κέρια τώρα για τους φιλοξενούμενους να ρίξουν κι άλλο την απόσταση. Τενεκίδης. Άφησε στον Μόρφογλου.
Και πάλι θα παίξουν οι δυο τους. Στενεκίδης από κοντά, δεν έβαλε πολύ δύναμη. Μπότσας πρόλαβε, όχι, τελικά πάτησε. Κατής περνάει στο ματς τώρα για τους Raptors, οι οποίοι δείχνουν να έχουν χάσει κάπως τη συγκέντρωσή τους στα τελευταία λεπτά. Την ευκαιρία να κάνουν το δικό τους ξεσπάσμα οι Σλίφες. Εδώ ένα στόχο τρίποντο από τον Μόρφογλου. Και τώρα Κουλούρης τον σταματήσει με φάουλ ο Μόρφογλου, αν ήταν καλά. Είναι το δεύτερο ομαδικό αυτό για τους Άσπρους. Τρία ομαδικά μέχρι στιγμής για τους γηπεδούχους. Μπότσας έπαιξε με τον Κατή. Βρήκε στην κίνηση τον Μένεγο. Θα χάσουν οι γηπεδούχοι και τώρα Τενεκίδης. Μπουρμπών βάζει καλά τα χέρια του. Βρήκε και την πάσα Κατή σε θέση βολής. Και ακόμα ένα φαινομενικά εύκολο καλά θα χαθεί. Μόρφογλου. Ο Τενεκίδης και εκτέλεσε για τρεις. Μπαίνει και βγαίνει η μπάλα. Κρατούν οι φιλοξενούμενοι ούτε τώρα. Κουλούρης καθαρίζει. Στεφανίς τον Μπότσα, 45 δεύτερα ακόμα. Μπουρμπών ωραία, θα πει στον Βασιλακόπουλο. Αυτός με το δεξί λέει up, θα σκοράρει. 47-36. Μισό λεπτό ακόμα στην τρίτη περίοδο. Πας, ρίχνει την μπάλα από τα χέρια. Βασιλακόπουλος ρίχνει ταχύτητα. Βλέπει και το ρολόι. Αποκλείσει ενός δευτερολέπτου στα δύο χρονόμετρα. Και ο Μπουρμπούρ κρατά. 13 τώρα. Μπότσας στα 9 θα το πάρει. Δεν θα το βάλει. Μπουρμπούρ ακολούθησε τη φάση. Και με το φόλιο θα κάνει το 49-36. 2-1, Πέπας πίσω από το κέντρο, δεν ήταν άσχημο, αλλά θα καταλήξει εκτός καλαθιού. Φινάλι λοιπόν και στην τρίτη περίοδο με το σκορ στο 49-36. Μόλις ξεκίνησε και η τέταρτη περίοδος εδώ στο Κάρβουνο, 49-36 το σκορ, στο σύμπ 13 έχουν καταφέρει να μείνουν οι Ποροντοράπτορς. Αυτό έχω το σούτ από τον Μπουρμπών και μόρφω γλου τώρα για τους Athens Sniffers. Τενεκίδης θα εκτελέσει χωρίς δεύτερη σκέψη, αστοχή. Μόρφω γλου μαζεύει το rebound και αυτός θα πάρει το τρίποντο, θα τα καταφέρει. 49-39. Ό,τι δεν έκανε νωρίτερα ο Τενεκίδης θα το κάνει ο Μόρφω γλου στην συνέχεια. Και διαφορά στρογγυλά τώρα στις 10. Κουλούρης πάει προς τα μέσα, ακούμπησε και ο Πέπας. Τον σταμάτησε και πήρε τώρα ο Μόρφογλου. Χάνει όμως από τον Μπουρμπών. Κουλούρης. Και πάλι θα τελειώσει και στην φάση, διορθώνει. Και παίρνει και το φάουλ από τον Κιούκα. Είναι και το τέταρτο φάουλ τέλος του Κιούκα. Πρέπει να είναι πιο προσεκτικός στην συνέχεια. Πίεση τώρα από τον Τενεκίδη πάνω στον Βασιλακόπουλο. Μπουρμπών για τρεις από την κορυφή. Ποιος ακούμπησε τελευταίος, να δούμε ο Μπότσας, λέει ο ρεφερί. Η μπάλα είναι για τους φιλοξενούμενους. Πέπας αναλαμβάνει τώρα να κατεβάσει. Μορφογλου. Πέπας με πλάτη. Γυρίζει τώρα πρόσωπο στο καλάθι. Βάλε αυτά στα χέρια του. Τενεκίδης. Θα γυρίσει. Ωραία. Ο Σιλτάτης του κλείσε και τον διάδρομο. Του κλείσε το σουτ. Πέντε δεύτερα τώρα στην διάθεση των άσπρων. Τελευταίος ακούμπησε ο Τενεκίδης, αυτός έβγαλε. Περνάει έτσι αυτή η επίθεση. Και τώρα Raptors στην επίθεση. Βασιλακόπουλος διέσχισε αρκετά μέτρα. Πάσα το όμως δεν κατέληξε τον Μπουρμπών. Για
διαβάσει και εδώ κάπως ο Βασιλακόπουλος αυτό που λένε και από τον Παγκό. Μόρφογλου. Δυσκόλεψε πάρα πολύ τον Τιούκ αυτή η πάσα. Και κάνει το κόψιμο προς το καλάθι ο παίκτης των Άσπρων. Δεν κατάφερε να συγκρατήσει. Με ο λάθος έτσι. Και πάλι κατοχή περνάει στους Πουρόντο Ράπτορς. Σουλτάτης με χώρο. Πάει μέχρι το τέλος μόνος του. Ακόμη μια γρήγορη επίθεση των Ράπτορς. Ο Ζουνίδης. Ανάμεσα και στην πολυκοσμία θα τα καταφέρει. 51-39. Τιούκας πήρε. Πάσα του καταλήγει σε αντίπαλο. Κουλούρης με χώρο έχει μπροστά τον Πέπα. Θα τον σταματήσει στα ίσα. Κουλούρης θα γλιστρήσει και θα κερδίσει το φάουλ. Είναι και τα χέρια τώρα οι δύο πρωταγωνιστές της φάσης νωρίτερα. Δεύτερο ομαδικό αυτό για τους Sniffers. Μπουρμπόν με χώρο. Θα πάρει το σουτ, δεν θα βρει το τρίποντο. Τζουνίδης μαζεύει το rebound. Είδε στην κίνηση των Μπουρμπόν. Νέα προσπάθεια από πιο κοντά αυτή τη φορά. 53-39. Τενεκίδης. Πέπα στα δεξιά. Μόρφογλου για 3. Εκτελεί 53-42. Διαφορά παραμένει εκεί στους 10 με 13 πόντους. Δεν έχει πέσει παρακάτω μέχρι στιγμής σε αυτά τα τελευταία λεπτά. Λούρις Μπουρμπόν θέλει να απαντήσει και θα το κάνει. 56-42 παίρνει μπρος την κατάλληλη στιγμή ο Μπουρμπόν. Αρχίζει να σκοράρει και από κοντά και από μακριά πλέον. Πέπας. Ακόμα ένα τρίποντο στο μάτς. Τενεκίδης μετά το εξαιρετικό rebound θα το χάσει. Κάπως η μπάλα κατέληξε στον Κιούκα και θα πάρει το φάουλ από τον Σουλτάτη, ο οποίος θα παραδέχεται αμέσως. Στη γραμμή ο Κιούκας τώρα για τους φιλοξενούμενους. Θα καταλήξει εκτός η πρώτη. Και η δεύτερη αστοχή όμως και η προσπάθεια του Τενεκίδη στην εξέλιξη της φάσης. Πολλές χαμένες ευκαιρίες εδώ για τους Άσπρους. Καρκάς ζητά ηρεμία, δεν υπάρχει λόγος και για βιασύνη. Σουλτά της άφησε στον Ιζουνίδη. Βάλει πλάτη. Πήρε ο Κούσκος. 4 δευτερόλεπτα τελειώνει ο χρόνος επίθεσης. 2-1. Καθυστέρησαν πολύ εδώ οι Raptors. Η κατοχή όμως επιστρέφει και πάλι σε αυτούς. Μπουρμπόν ακούμπησε την μπάλα αλλά ξαναβρήκε και είναι πάνω στον Μόρφογλου. Ενώ κατής και Μένεγος έχουν τώρα στο μάτς. Κούσκος το σκέφτηκε για λίγο, το πήρε τελικά και πολύ καλά έκανε. 59-42. Και αυτός μπαίνει στην εξίσωση των τριπόντων. Και πλέον έχουν προβάδισμα που μπορεί να τσώσει από τώρα την νίκη. Οι γηπεδούχοι απαντάει όμως ο Τενεκίδης. Ας μην λιαζόμαστε, 59-45 διαφορά. Είναι μεγάλη ωστόσο. Σίγουρα θα το παλέψουν μέχρι το τέλος οι Άσπροι. Δεν έβαλε γέρα την μπάλα μέσα ο Σιαυκάς. Τρέχουν έτσι γρήγορα γρήγορα και πάλι στην επίθεσή τους οι Sniffers. Μια προσποίηση από τον Μόρφογλου εκτελεί και πάλι θα βρουν το τρίποντο. 59-48. Η διαφορά πέφτει στους 11.
Πιέζουν ψηλά τώρα οι φιλοξενούμενοι. Σκαπκάς, θα πάρει το φάουλ. Τον Τενεκίδη έγινε. Τον Φάνη. Είναι και το τρίτο για τους φιλοξενούμενους. Κατής αφήνει στον Ζουνίδη. Φεύγει για λίγο η μπάλα. Παίρνει ο Σκιαπκάς. Και έχουμε μπρος πίσω. Το ένα λάθος μετά το άλλο για τους Ράπτορς. Και προσπαθούν έτσι να χτίσουν ψυχολογία οι φιλοξενούμενοι, ενώ έχουμε και time out. Συνέχεια με Μόρφογλου τώρα. Πέπας, του δώσει και πάλι χέρι με χέρι. Πέπας θα πάρει. Σηκώνεται, δεν σημαδεύει σωστά. Κατής αφήνει στον Σιαπκά και υπάρχει φάουλ πάνω στον Κατή. Είναι το τέταρτο. Ζουνίδης θα επαναφέρει από το πλάι και αφήνει στον Σιαπκά. Ο Ζουνίδης περνάει το κέντρο. Κούσκος έπαιξε με τον Κατή. Είναι καλό το τελείωμα της φάσης και παίρνει ο Μόρφογλου. Προστατεύει την μπάλα και αφήνει τώρα στον Τενεκίδη. Κύριος βρήκε τον έτερο Τενεκίδη. Έγινε το λάθος όμως στην πάσα για τον Κιούκα. Κούσκος παίζει με τον Ζουνίδη. 4 λεπτά ακόμα για το τέλος. Κούσκος, Κατής. 5 δευτερόλεπτα, κάποιος πρέπει να εκτελέσει. Ο Σιαπκάς θα το κάνει, δεν θα το βάλει. Κατής θα βρεθεί στο παρκέ. Παλεύει να βρει συμπαίκτη, κλείστηκε όμως εκεί και έκλεισε ο Τενεκίδης. Φάνης Τενεκίδης. Βρέθηκε στο παρκέ, βρήκε όμως και την πάση για τον Μόρφογλου. Εκείνος δεν θα βρει το τρίποντο. Κούσκος. Το θα βάλει την μπάλα κάτω. Και περνάει και κρατάει κιόλας. Δεν θα περάσει. Η πάσα για τον Κατή. Φωνές από εκείνο στο συμπαίκτη του. Έχει βρεθεί μόνος του ο Κιούκας και ανενόχλητος. Θα μειώσει 59-50. Έχουμε time out. Δύο λεπτά και 56 δευτερόλεπτα στο ρολόι. Βγάζουν αντίδραση οι Athens Sniffers. Μειώνουν σε 59-50 πλέον. Κάπως αγχώνουν τους Toronto Raptors. Ο Σουλτάρς τώρα θα χάσει την ευκαιρία του. Κιούκας είναι στον Μόρφογλου. Τενεκίδη στη γωνία. Πήρε αυτό το ρίσκο με τη μακρινή πάσα για τον Φάνη Τενεκίδη. 12 δευτερόλεπτα τώρα για την επίθεση των Άσπρων. Και πάλι Κιούκας. Πέπας. Πλάτη στο καλάθι, βρήκε χώρο ο Κιούκας. Πήρε το σουτ, δεν το έβαλε. Τενεκίδης. Και πάλι Κιούκας στην κορυφή ο Τενεκίδης. Ένα δίποντο του Πέπα, άστοχο και μαζεύει ο Σουλτάτης. Βασιλακόπουλος. Πήρε ο Μπουρμπών. Είδε την κίνηση του Ζουνίδη. Σουλτάτης πάει προς τα μέσα. Ο Ζουνίδης μαζεύει και θα σκοράρει. 50-61, με συγχωρείτε, 50. Τα πορκέ, τι ώρα ξεκολλούν από το 59 η Πουροντό. Μορφογλου κάνει τις τρίπλες, πιέζει το όμως, γίνεται ο Πουρμπών πάνω, τι τεκλεύει. Και έχουν φύγει δύο παίχτες μπροστά, Κουλούρης κάτω από την αντίπαλη ρακέτα, θα το χάσει. Και δεύτερη ευκαιρία για τον ίδιο, θα τα καταφέρει με τη δεύτερη. 63-50.
31 και 35 πριν από το τέλος, διαφορά 13. Και πάλι ένα καλό βάλισμα στα χέρια των γηπεδούχων. Πεπάς. Σηκώνεται, θα το βάλει 63-52. Μετά της Bourbon. Της. Ωραία, εδώ γύρισε η μπάλα, έφτασε στα χέρια του Σουλτάτη. Βρέθηκε αυτό σε θέση βολής για το 65-52. Παίρνει στο τελευταίο λεπτό. Νικίδης εκτελεί για 3, δεν είναι καλό το σουτ και ο Χούλιουρς τώρα θα τρέξει. Έπαιξε με τον Μπουρμπόν, πήρε τα βήματα αυτός, ευστόχησε. 67-52. Ένα ξέσπασμα στο φινάλε. Ξέφυγαν και πάλι οι Πουροντοράπτορς, οι οποίοι θα φτάσουν στην νίκη σε αυτή την πρεμιέρα τους στην Development 2 League. Θα ανοίξουν έτσι με νίκη την νέα σεζόν. Κουλούρης σηκώνεται ψηλά, ίσα ίσα φτάνει και πάλι το Στεφάνι. Θα αφήσει την παλέτα του Καλαθιού. 69-52. Βενεκίδης, τελευταίες στιγμές στο μάτς. Πεπάς. Πήρε ο Μόρφογλου. Πήρε ο Τενεκίδης και ο Χιούκας του Φιγιμπάλα. Και νομίζω πως δεν θα γίνει άλλη επίθεση. Φινάλε λοιπόν στην αναμέτρηση, νίκη για τους Πουροντοράπτορς, οι οποίοι θα επικρατήσουν με 69-52 επί των Άφες Σνίφερς.